άσχημα ψυχολογικά είναι το μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM, Παρασκευή και Ρασιώτη. Με μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram άνοιξε την καρδιά της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις δύσκολες στιγμές που βιώνει. Η ανάρτηση της Παρασκευής και Ρασιώτη. Θα σας μιλήσω για τους τελευταίους μήνες. Πολλά πράγματα στη ζωή μου δεν πάνε καλά, για ένα θέμα που θέλω να σας μιλήσω είναι το φαγητό. Δεν ήμουν ποτέ σε αυτή την κατάσταση, δεν τρώω σχεδόν καθόλου, δεν έχω δύναμη, αντοχή, δεν θέλω να κάνω τίποτα, θέλω να κοιμάμαι, θέλω να είμαι... Είναι πολύ σπάνιο να σε καταλάβουν, να καταλάβουν τι είναι αυτό που περνάς. Να προσέχετε τον εαυτό σας, μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, εσείς να το κάνετε. Να σας αγαπάτε, να παλεύετε, να ονειρεύεστε, να είστε γεμάτοι αγάπη. Μην αφήνετε το άγχος να σας κερδίσει. Οι όμορφες ψυχές το τέλος τα καταφέρνουν, μην το ξεχνάτε εξομολογήθη, η Παρασκευή συχνά μοιράζεται τα συναισθήματα της. Πριν κάποιο διάστημα είχε αναφερθεί σε ένα περιστατικό σε μαγαζί που εργαζόταν. Αυτό το βίντεο το έβγαλα πριν λίγες μέρες δεν ήθελα να το ανεβάσω αλλά το ανεβάζω για να πω κάποια πράγματα τα τελευταία φορά γιατί τα έχω πει αρκετέ φορές αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν, το modeling το λατρεύω το αγαπάω πολύ δεν το έχω αφήσει όπως νομίζουν κάποιοι δεν θα το αφήσω περνάω κάποιες δυσκολίες όμως θα το κυνηγήσω, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή το έχω ξανά πει δουλεύω παράλληλα. Θέλω εγώ για να μην έχω ανάγκη κανέναν για να μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου γιατί υπάρχουν άτομα που δεν τα έχουν έτοιμα. Τις προάλλες Ήρθε στο μαγαζί που δουλεύω ένα κύριο και με ρώτησε από πού είμαι. Του είπα: Είμαι Ελληνίδα τσιγκάνα και μου λέει: Είσαι τσιγκάνα και δουλεύει οι δικοί σα. Δεν δουλεύουν και μου είπε και κάποια άλλα πράγματα που δεν μπορώ να σα τα πω. Του χαμογέλασα, του είπα να είναι καλά και έφυγε. Όταν πήγα σπίτι, με έπιασαν τα κλάματα. Αλλά με τα σκέφτηκα και είπα: Γιατί να στεναχωρηθώ, δεν έχω εγώ το πρόβλημα αυτό. Στο έχει ο κόσμο. Το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να κρίνει. Μη σα νοιάζει η γνώμη του κόσμου να κάνετε αυτό που θέλετε. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Η ζωή είναι μικρή και όμορφη να ζει ζείτε την κάθε στιγμή χωρίς να σας νοιάζει η γνώμη του κόσμου, έγραψε η Παρασκευή.